Τέκμα να ξέρετε.jar, δημιουργήσαμε μπράζε εδώ και έχω στα χέρια μου Huawei Mate 40 Pro. Ανακοινώνεται σε λίγε ώρε από την ώρα που γυρίζεται αυτό το βίντεο οπότε κάποια πράγματα θα διαφέρουν ενδεχομένω. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση. Έχω κάνει κάποιε δοκιμέ εγώ. Θα τα δούμε όλα μαζί στο βίντεο, να δούμε τι λέει η συσκευή και τι έχει να μα δείξει η Huawei για, αυτό... για αυτή τη σεζόν. Πώ θα ξεκινήσει αυτή η σεζόν, θα έλεγα. Πάμε. Εδώ είναι λοιπόν το Huawei Mate 40 Pro, νέα συσκευή, να τονίσω ότι τη συσκευή την έχω στα χέρια μου λίγο πριν την ανακοίνωση που κάποια χαρακτηριστικά δεν είναι ακόμα ε, γνωστά, ίσως κάποια πραγματάκια διαφέρουν, εμείς απλά έχουμε μαντέψει από κάποιες εφαρμογές από τη χρήση ποια θα είναι αυτά, όπως ακριβώς τα χαρακτηριστικά της ε, κάμερας, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, για παράδειγμα, τι ενδέχεται να έρθει σε ένα μήνα από τώρα, για παράδειγμα, με κάποια αναβάθμιση ενδεχομένω. Έχει ξανασυμβεί αυτό, όπω με το Dual View στο Mate 20 Pro και το P30 Pro, που ήρθε λίγο μετά, σαν λειτουργία. Όπω και να έχει, εδώ είναι η συσκευή. Ε, φαντάζομαι θα ακολουθήσει κάποιο βίντεο μετά πιο αναλυτικό. Αλλά έχουμε τραβήξει και φωτογραφίε ή κάποια βίντεο για να μπορούμε να κρίνουμε και λιγάκι την ε, κάμερα. Ε, να δούμε λοιπόν, καταρχά, τον σχεδιασμό. Έχουμε κυρτή οθόνη στι άκρε, αρκετά κυρτή το οποίο μπορεί να μην βολεύει ορισμένου. Εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα στην παρούσα φάση, αλλά σίγουρα προσφέρει στην εμφάνιση. Πολύ μικρά bezels πάνω και κάτω στην συσκευή ομοιόμορφα ε, και έχουμε αρχικά στην πρόσωψη μια μεγάλη οθόνη 6,73 περίπου inches, ας πούμε 6,75 εμείς για να είμαστε μέσα ε, με ανάλυση 1344x1772 αυτό παράγει 456 ppi επικνότητα σε pixels που είναι πάρα πάρα πολύ καλά δεν είναι η Quad HD ακριβώς είναι λίγο κάτω από Quad HD αλλά δεν νομίζω θα καταλάβουμε βασική διαφορά αν το βάλουμε δίπλα σε κάποια συσκευή που έχει αυτή την ανάλυση. Ε, η αναλογία της οθόνης είναι 18,5 προς 9 ε, και είναι τεχνολογίας OLED. Είναι σύμβατη με HDR10 περιεχόμενο και το βασικό είναι στα 90Hz η Huawei έχει επιλέξει αυτή την, το ρυθμό ανανέωση, το οποίο εγώ θα συμφωνήσω μαζί τη. Δεν θα καταλάβει μεγάλη διαφορά από τα 90 στα 120, αλλά θα καταλάβει από τα 60 στα 90 πολύ μεγάλη διαφορά. Όμω κερδίζει ε, τα μάλα σε αυτονομία. Ε, είναι ο λοιπόν η οθόνη που σημαίνει άριστε γωνίε θέαση. Στο πάνω μέρο έχουμε δύο καμερούλε. Σε πολλού δεν αρέσει αυτό το πιλ. Είναι θέμα συνήθεια. Οκ, okay, αυτό είναι. Ε, η μία είναι 13MP με f 2.4 και η δεύτερη είναι ε, time of για τον υπολογισμό του βάθου πεδίου. Αν δεν φαίνεται, θα φανεί στην κάμερα, ίσως εδώ μέσα βλέπουμε έναν αισθητήρα που ίσως είναι laser focus, κάτι τέτοιο τέλο πάντων, για τον υπολογισμό της απόσταση. Ε, θα το δούμε στη συνέχεια στην κάμερα. Ε, Αυτά από την πρόσωψη είναι αρκετά κυρτή οθόνη. Θυμίζει λίγο το, την κυρτή του Mate 30 Pro. Όμως εδώ πέρα δεν έχουμε τα gestures που είναι... Οπ, κι όμως. Το έχουμε. Καλή φάση. Με double tap ελέγχει την ένταση του ήχου. Το έχει κρατήσει σαν λειτουργία, αλλά επειδή δεν βολεύει όλους αυτό και εγώ τώρα το πέτυχα, κατά τύχη, μας έχει και το πλήκτρο αυξομοίωση έντασης του ήχου. Εδώ και φυσικά το κόκκινο power button για να το για να ξεχωρίζει εύκολα. Στο κάτω μέρος θα βρούμε το βασικό ηχείο με την USB Type C θύρα που υποστηρίζει και φόρτιση στα 65, στα 66, συγγνώμη, W. Έχουμε φόρτιση 66W στην συσκευασία. Supercharge. Mm -hmm. Ακούνε κάποιοι, ναι. Εδώ πέρα είναι η θύρα για τις σύμμας, είναι dual sim συσκευή. Από εδώ δεν έχουμε κάτι και στο πάνω μέρος έχουμε ένα δεύτερο ηχείο το οποίο παίζει παράλληλα με την πολύ μικρή γκρίλια εδώ για το ακουστικό για να έχουμε στερεοφωνικό ήχο. Έχουμε air blaster γιατί, για να ελέγχουμε τις συσκευές μας με υπέρυθρες. Και φυσικά το δεύτερο μικροφωνάκι για Active Noise Cancellation. Και πάμε στην πανέμορφη, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον πλάτη, η οποία ανάλογα με το πώ πέφτει το φω κάνει διάφορου χρωματισμού. Είναι αιμάτο όμω η επιφάνεια, δεν φαίνονται πολύ τώρα. Υπογονεί φαίνονται κάποιε δαχτυλιέ ενδεχομένω, αλλά στην ευθεία δεν φαίνονται ιδιαίτερα οι δαχτυλιέ. Δημιουργεί ένα rainbow effect με διάφορα χρώματα που εναλλάσσονται το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ όμορφο. Στο πίσω μέρο έχουμε σε κυκλική διάταξη τι τέσσερι κάμερε. Οι τρει από αυτέ τραβάνε την φωτογραφία. Έτσι, εδώ πέρα βλέπουμε αυτό που έχει το τετράγωνο μέσα. Να το φέρω λίγο πιο, τέτοιο, πιο κοντά. Είναι ε, ο περισκοπικό ε, φακός φακό που προσφέρει 5 επί οπτικό zoom. Από πίσω έχουμε ένα αισθητήρα 12 MP. Διάφραγμα στο φακό 3,4 και φυσικά έχουμε οπτικό σταθεροποιητή εικόνα. Ε, από εδώ έχουμε την βασική, εδώ, την βασική, όχι, εδώ, την κάποια από αυτές, γιατί δεν μας έχει δώσει η Huawei τα χαρακτηριστικά πριν την ανακοίνωση, πρέπει να είναι αυτή, είναι ο βασικος αισθητήρα αισθητήρας 50MP, πίσω από φακό διαφράμματος το 1,9, φυσικά έχουμε οπτικό σταθεροποιητή εικόνας και πάλι τον τεράστιο αισθητήρα 1 προς 1,28, ε, τη Ίντσας που είναι τεράστιος πραγματικά και είναι RYYB αισθητήρα για άριστη επίδοση σε χαμηλό φωτισμό και το εντυπωσιακό τουλάχιστον από ό,τι φάνηκε από κάποιες εφαρμογές που τρέξαμε και ο, περισκοπικο, και περισκοπικός φακός είναι RYYB. Οπότε θα έχουμε καλή επίδοση σε χαμηλό φωτισμό. Εδώ έχουμε τον υπερευρυγόνιο φακό, είναι στα 20 MP, f-stop 1.8 στον φακό το διάφραγμα. Είναι και σύννεμα φακό σαν αυτό που είχαμε δει στο P40 Pro. Ε, και προφανώς ε, θα τραβάμε και από εκεί πολύ καλής ποιότητας βίντεο. Και εδώ κάπου αυτός ο πολύ πολύ μικρός είναι ο Time of Flight εστήρας, τον υπολογισμό του βάθους πεδίου για να έχουμε αυτό το άριστο bokeh εφέ, όταν δεν το παίρνουμε από τον φακό που συνήθως το παίρνουμε από εκεί, είναι πολύ μεγάλος ο ειστήρας, οπότε προσφέρει πολύ ωραίο και φυσικό μποκέ εφέ. Διπλό flash, ε, dual tone κιόλας, πάρα πάρα πολύ ωραία και στο εσωτερικό έχουμε το λογότυπο της Laika γιατί είναι σε συνεργασία για άλλη μια φορά με την Laika η συσκευή, αλουμίνιο γύρω γύρω για μπρος πίσω ε, και ε, έχει και πιστοποίηση IP68 yeah. για να σε νερό και σκόνη. Έχουμε και ένα τρίτο μικροφωνάκι εδώ, δεν ξέρω αν αυτό εδώ φαίνεται στην κάμερα ε, για active noise cancellation και στο βίντεο να έχουμε καλύτερη καλύτερο έλεγχο στο θόρυβο. Από εκεί και πέρα, στο ιστορικό έχουμε τον Kirin 9000 5G, είναι στα 5 νανόμετρα, αποτελείται από 8 πυρήνες. Οι 4 πυρήνες είναι κλασικά η Cortex A55 στα 2,04 γίγα όμως, αρκετά υψηλότερη συχνότητα από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Και από εκεί και πέρα έχουμε άλλους 4 Cortex κόρτε 77 που φτάνουν μέχρι τα 3,13 γίγα. Ε, από ό,τι γνωρίζω από, τον, από τους κύριε 9.000 ότι είχαμε ακούσει τέλο πάντων ο ένας θα πηγαίνει μέχρι τα 3.13 και οι υπόλοιποι μέχρι τα ε, 2,54 GB. Όμως το εντυπωσιακό δεν είναι τόσο επεξεργαστή όσο η GPU η οποία είναι μια Mali-G78 με 24 πυρήνες πάρα 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 πολύ δυνατή. Ε, από εκεί και πέρα έχουμε 8 GB RAM τα οποία... Είναι αρκετά. Θεωρώ ότι τα 12 και τα 16 είναι λίγο gimmick. gimmick. Δεν είναι gimmick, είναι διαφημιστικό trick για να δείξει η υπεροχή έναντι των άλλων. Δεν έχει τύχει κάποια συσκευή δικιά μου, παρότι έχω 250 εφαρμογές μέσα, όχι κυριολεκτικά έχω 250 εφαρμογές, να ε, χρησιμοποιήσει πάνω από 6-6,5 γίγα. Οπότε είναι αρκετό. Θα κυκλοφορήσει και μια έκδοση ενδεχομένω, δεν το γνωρίζω ακόμα, με 12 γίγα RAM ε, αλλά ίσως για την αγορά της Κίνας μόνο, αλλά οκ. Okay. Ε, από εκεί και πέρα αποθηκευτικός χώρος χώρο 256 GB, UFS 3.1 για πολύ γρήγορες ταχύτητες, το παρατήρησε και κατά την εγκατάσταση κάποιων εφαρμογών εδώ, ότι το έκανε πάρα πάρα πολύ γρήγορα, μάλιστα όταν το άνοιξα μου έβγαλε ένα update περίπου 5 GB, 4.7 GB για την ακρίβεια, το οποίο έκανε εγκατάσταση απελπιστικά γρήγορα. Ήταν δηλαδή αυτό το παίρνει κανένα 5 λεπτό, 10 λεπτό, σε ένα λεπτό το έχει ξεπετάξει σαν να μην είναι τίποτα. Ε, πάρα πολύ γρήγορο, λοιπόν, ε, ο, αποθηκευτικός, ο αποθηκευτικός χώρος. Από εκεί και πέρα, μπαταρία 4.400 mAh. Ε, φορτίζει με 65W. 66W, για την ακρίβεια, φορτιστεί. Λίγο που το φόρτισα 10 λεπτά, μου φόρτισε 33%, το οποίο σημαίνει ότι, ίσως, σε μισή ωρίτσα, να έχει φορτίσει πλήρως η συσκευή και αν δεν είναι σε μισή ωρίτσα, γιατί καμιά φορά στο τέλος λιγάκι μειώνει τον ρυθμό, να είναι 35 λεπτά, είναι μπόμπα. Και όλα αυτά με το φορτιστή που έρχεται μέσα στη συσκευασία. Α, αχ, ωραία. Από εκεί και πέρα. Είχαμε ακούσει φήμες ότι η συσκευή τραβάει 8K βίντεο. Στην παρούσα φάση, έτσι όπως είναι η συσκευή, τραβάει 4K 60fps. Δεν ξέρω αν θα έρθει με, κάποιο, με κάποια αναβάθμιση η λειτουργία 8K. Στην παρούσα φάση δεν τραβάει. Έχουμε ε, από εκεί και πέρα να δούμε λίγο το μενού της ρυθμίσης βασικά της ε, συσκευής. Android 10 με το ε, UI, EMUI η ε, έκδοση MUI 11 με Android 11, μένα να το δούμε στην συνέχεια. Αν και έχουμε ακούσει και άλλες φήμες ότι η συσκευή θα αναπαθμιστεί σε Harmony OS κάποια στιγμή, αυτά προς το παρόν δεν είναι κάτι ε, σίγουρο. Ε, να δούμε λίγο τις ρυθμίσεις της ε, οθόνη, ε, όχι, display και brightness εδώ έχουμε dark mode να το βάλω γιατί είναι καλύτερο και για την κάμερα, πιο ευγενικό screen resolution μας έχει το, έχουμε βάλει το smart, έχει το high που είναι αυτή και μια low 1848x896 ok και που είναι refresh rate, έχουμε dynamic ανάλογα με την εφαρμογή δηλαδή αν παίζεις βίντεο το οποίο παίζει μέχρι 60 fps δεν υπάρχει λόγος να πάει την οθόνη στα 90 hertz για να παίξει 90 fps οπότε θα το κρατήσει στα 60 και είναι καλή φάση ε, έχουμε 90 και 60, το dynamic α το αφήσω στο dynamic, νομίζω είναι το βέλτιστο να επιλέγει μόνο του ε, color και temperature, normal, vivid και default, warm και cool και φυσικά έχουμε και ένα το, το default να το ορίσουμε και μόνοι μας κάποιες επιλογές, να το φέρουμε στα μέτρα μας πάρα πάρα πολύ ωραία ωραία, 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 μπαταρία ε, να ανοίξουμε και το performance mode. Άμα θέλετε να παίξετε πολύ πολύ βαριά παιχνίδια και θέλετε maximum επιδόσει, μπορείτε να το ανοίξετε. Ωραία. Έχουμε τρέξει κάποια benchmark, φαίνονται εκεί πέρα. Storage. έχουμε πιάσει 29, είναι περίπου 4 γίγα τα αρχεία που περνάω για τα reviews. Να βάλουμε και κάνα γίγα ακόμα τα βίντεο που έχω τραβήξει. Οπότε τρώει τα 28 από τα 2,56. Οκ, okay, μια χαρά. Δεν βλέπω κάποια άλλη, κάποια άλλη λειτουργία. Όμως έχω πολύ λίγες, λίγες ώρες το τηλέφωνο στα χέρια μου. Ε, αν το κρατήσω παραπάνω και έρθει το αναλυτικό review, θα δούμε και τι άλλα έξτρα μπορεί να μας δώσει. Πάμε λίγο να δούμε την οθόνη. Ε, albums που είναι, που είναι, που είναι, που είναι. Στα βίντεο λογικά θα τα βρω. Να βάλουμε ένα βίντεο για να δούμε λίγο την ποιότητα της οθόνης να κλείσω τον ήχο ε, να το βάλω και εδώ παιδιά η οθόνη είναι άριστη πάρα πάρα πολύ ωραία οθόνη ε, πολύ ωραία ραλιστικά χρώματα να δώσω φουλ φωτεινότητα θα το κάψει η κάμερα εδώ νομίζω είναι αυτό που βλέπω περίπου. Ε, πολύ ωραία χρώματα, πολύ πολύ ρεαλιστικά. Τρομερέ γωνίε θέα στο LED panel ούτω ή άλλω. Ε, δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο. Όταν το χρησιμοποίησα σε εξωτερικό χώρο με σημεράκι, ε, δεν είχα κανένα πρόβλημα στη θέα σε εξωτερικού ε, χώρους. χώρου. Ε, φοβερά χρώματα, τρομερή ποιότητα ε, τη εικόνα. Πολύ ζωντανό. Ε, πάρα, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι μια κορυφαία οθόνη. Μένει να δούμε και το display mate θα πει αν θα περάσει από εκεί. Να δούμε και κάτι με έτσι πολύ πολύ βαθιά μαύρα. Είναι HDR10 Plus η συσκευή. Συμβατή με περιεχόμενο HDR10 από ό,τι ακούμε. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Παιδιά η οθόνη είναι φοβερή. Πολύ ωραία ποιότητα. Σίγουρα θα είναι και αρκετά μεγάλη για να χαρούμε το περιεχόμενο μα στο έπακρο. Οπότε σίγουρα θα καλύψει τι ανάγκε σα και σε ρυθμό ανανέωση, αλλά και σε ποιότητα. Όμω, ε, καλό είναι να έχουμε και ένα καλό set ε, ηχεία. Αν και προσωπικά σα το έχω πει και σε πολλά άλλα reviews, ε, δεν. Θα κάτσω να ακούσω μουσική από το ηχείο, σπάνια, άμα είμαι στο μπάνιο ξέρω και πάρω το κινητό μαζί να βάλω λίγο μουσικούλα, αν και έχω αδιάβροχο ηχείο εκεί πέρα, ε, θα βάλω ακουστικά για να ακούσω. Αν είμαι σπίτι δεν θα βάλω στο κινητό να ακούσω μουσική, έχω ηχεία, έχω στερεοφωνικά, έχω υπολογιστέ. με πολύ δυνατότερα ηχεία και καλύτερη ποιότητα σίγουρα από ένα κινητό. Τώρα στι διακοπέ, εντάξει, στο δωμάτιο μπορεί να βάλω μια μουσικούλα. Τέλο πάντων, πάμε να βάλουμε κάτι να παίξει. Να βάλουμε αυτό εδώ, αρχικά, να δυναμώσω κιόλα. Έχουμε ήχο από πάνω, από εδώ. Η μεγαλύτερη βασική είναι από κάτω, όμω δίνει τη μέση του στροφωνικού. Να το φέρω κοντά στο μικρόφωνο να ακούσετε καλύτερα. Πολύ ωραίο μπάσο, πολύ καθαρές ψηλέ. Οι μεσές γεμίζουν αρκετά ωραία τον ήχο, δεν έχουμε τριξίματα και προβλήματα τέτοια. Είναι αρκετά καλή ποιότητα για ηχείο κινητού. Ίσως λίγο υπολείπεται σε ένταση, αλλά όχι ιδιαίτερα σε σχέση με άλλε του ανταγωνισμού και συσκευέ αντίστοιχη τιμή, για παράδειγμα. Ε, τουλάχιστον από εκεί που υπολογίζουμε ότι θα έρθει, θα μάθουμε σίγουρα την τιμή σε μερικέ ώρε αφού του γυρίσω το βίντεο. Εγώ ξεκινήσει η ανακοίνωση. Τελειώσει βασικά η ανακοίνωση, είναι το τέλο μα λένε τι τιμέ. Ε, Παρ' όλα αυτά, αυτό που με εντυπωσίασε προσωπικά είναι στη μουσική. Έχουμε πάρα, πάρα πολύ καλή ποιότητα ήχου. Πεντακάθαρος ο ήχος. Ωραία. Γενικά είναι πάρα πάρα πολύ ε, ωραίος ήχος για ηχείο. Πολύ καθαρός και αρκετά ποιοτικός. Ε, νομίζω ότι θα καλύψει τις ανάγκες σας, ειδικά σε... Έτσι, μια ταινία το βράδυ πριν κοιμηθείτε άμα είστε μόνο στο δωμάτιο και δεν θέλετε να πρίξετε τους υπολείπους θα είναι μια χαρά όμως αυτό που κάνει την Huawei να φημίζεται είναι οι επιδόσεις στις κάμερες όπω έχουμε πει έχουμε 50 megapixels βασικό αισθητήρα με φακό διαφαμό του F-stop 1.9 ο οποίο τα Πηγαίνει συνήθω εξαιρετικά, θα το δούμε και στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα η είναι στα 20 MP, δεν έχουμε κάποιο pixel binding, αλλά ε, είναι ε, αρκετά τα 20 MP νομίζω στο προηγούμενο, στο P40 Pro ήταν στα 40, αλλά σου δίνει με pixel binding ε, μια φωτογραφία 10 MP. Ωραία, λοιπόν, έχουμε φυσικά AI στην ε, συσκευή, όπως τι τελευταίε τρει-τέσσερι γενιέ από την Huawei, η οποία δουλεύει και πάρα πολύ καλά πλέον, ε, δεν έχουμε κάποια λειτουργία προ το παρόν, ε, μακρο, αλλά έχουμε high res, έχουμε να φτιάξουμε κάποια stories, dual view, αυτό που λέγαμε πριν, ε, light painting, μονόχρωμο, φοβερέ πάντα, καλυμπερισμένο από την Leica, φοβερέ για σπρώμα προ και ένα slow motion, ε, το οποίο πάει μέχρι 128 επί. Όχι 256, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι στις στι 8700 κάτι FPS, είναι στα μισά, περίπου 4000 FPS. Η αλήθεια είναι πως το 256 επί στο slow motion ήταν υπερβολικά αργό. <χω> Ακόμα και εγώ το βάζα εκεί στο 128 εκεί περίπου έπαιζα μπάλα. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα βγάλει σφαίρα με το Mate 40 Pro. Πάρ να πει 40 Pro, άμα θε να φωτογραφήσει σφαίρα, να διαλύει καρπούζια, ξέρω εγώ. Οκ. Okay. Γιατί το P40 Pro το κάνει. Ωραία, λοιπόν. Ε, να δούμε κάποια από τα δείγματα. Δεν έχει αλλάξει κάτι στη, στο, στην εφαρμογή της κάμερας. Είναι πάνω κάτω η ίδια. Η εμπρόστια έχει... Είμαστε εδώ. Και στο φώτο έχει autofocus έτσι όπως και το P40 Pro και αρκετά καλή έτσι, ποιότητα και ε, επιδόσεις. Πάμε λίγο στις φωτογραφίες μας. Εδώ έχω τραβήξει κάποιες. Ε, να πάμε καταρχάς, πάμε από πάνω, νύχτα. Εδώ αυτή η φωτογραφία είναι με 409.600 ISO σε σχεδόν πλήρη φωτισ... ε, σκοτάδι. Ε, και έχουμε τόσο χαμηλό θόρυβο που όταν την έβγαλα έλεγα δεν γίνεται κινητό η κάμερα που τραβάω το review φτάνει μέχρι 25.000 ISO δεν γίνεται κινητό να φτάνει 409.000 ISO και δεν έχει θόρυβο δεν ξέρω τι αλγόριθμους έχει από πίσω η κάμερα της Huawei και δεν μπορώ να το ξέρω και ποτέ όμως δεν έχει θόρυβο με 409.000 ISO είναι εκπληκτικό εδώ είναι το focus εδώ πάλι είναι στο αυτόματο με ελάχιστο φωτισμό 65.535 έζων ναι, άνοιξα την πόρτα και πήρε φωτισμό από το ε, διάδρομο ε, και είναι φωτογραφία λες και σε, σε κανονικά φωτισμένο δωμάτιο το οποίο είναι πάντα εντυπωσιακό και πάλι έχουμε ε, τι πάτησα τώρα εδώ πάλι έχουμε πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου για το για τη φωτογραφία αυτή, σε αυτόν τον φωτισμό, ούτε DSLR δεν τραβάνε σε τόσο καλή ποιότητα. Κοίταξε εδώ. Δεν υπάρχει. Ε, και εδώ σε χαμηλό φωτισμό. Ωραία. Εδώ είναι κάποιες δοκιμές που έκανα. Και εδώ είναι έξω, σε καλό φωτισμό. Παιδιά, τα χρώματα είναι αυτά που έβλεπα. 100% αυτά που έβλεπα στην πραγματικότητα. Και εδώ είναι με κόντρα φωτισμό. Ε, ο ήλιος είναι εδώ. Φαίνονται πανέμορφα οι ακτίνες του ήλιου. Έτσι. Και παρότι με κοντραφωτισμό, τα βράχια κάτω, να δώσω λίγο φωτεινότητα, να... ίσως να φανούν καλύτερα στην κάμερα, φαίνονται κανονικά. Με απίστευτη λεπτομέρεια και τρομερά χρώματα, όπως τα βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Ε, έγινα ρεζίλι, γιατί με το που τραβάω τις φωτογραφίες αυτές και βλέπω το αποτέλεσμα, φωνάζω, ρε άντε και Μπι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και όμως γίνονται. Είναι εντυπωσιακότατη κάμερα. Αυτό που κάνει είναι εντυπωσιακό. Εδώ είναι τα βίντεο, τα δούμε στη συνέχεια. Τρομερό μποκέ εφέ. Έτσι. Φυσικό μποκέ με τρομερή λεπτομέρεια στο αντικείμενο εκεί που εστιάζει. Εδώ είναι 50 το ψηφιακό το zoom. 10, 5, ευρυγόνιος, υπερευρυγόνιος. Και βλέπετε, είναι ο ήλιο στο πλάνο. Και ενώ με άλλα τρία-τέσσερα κινητά που είχα μαζί μου βγήκαν όλα μαύρα γύρω-γύρω, εδώ έχει βγει κανονική φωτογραφία και λες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα σύννεφα πάρα πολύ καλά και εδώ πάλι με τον ήλιο κόντρα. Γενικά, τρομερά χρώματα, ρεαλιστικά. Λες και είσαι εκεί, έτσι. Ε, και η ποιότητα είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Τρομερή ευκρίνεια. Ο μεγάλο σιτήρας βοηθάει βέβαια πάρα πάρα πολύ, οπότε νομίζω θα είμαστε καλυμμένοι. Καλά, αυτό είναι ένα, πες το αυτό που βγάζει πετρέλαιο το σκάφο πολύ μακριά, ε, εδώ δεν είναι τόσο καθαρή, αλλά 50 επί, ναι, και ποιο είναι. Παρ' όλα αυτά, οι φωτογραφίε είναι εντυπωσιακότατε. Εδώ είναι από την εμπρόστια με πολύ καλά επίπεδα λεπτομέρεια. Έχουμε το φόκο ούτω ή άλλω, φαίνονται την πόρη του δέρματο. Έτσι, πολύ ωραία τώρα λίγο και για την πιο φωτεινή φωτογραφία. Νομίζω εδώ είμαστε καλά. Ε, πάρα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, εντυπωσιακά. σω καλύτερα και από το P40 Pro σε κάποια σημεία, το οποίο μέχρι στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει κινητό που να έχει ξεπεράσει την κάμερα του. Έτσι, τουλάχιστον εγώ αυτό επιλέγω για να τραβήξω. Ε, να δούμε και λίγο τα βίντεο, είναι 4K στα 60 fps και τα δύο. <gmail> η, η σταθεροποίηση είναι άριστη. Ήλιος πίσω μου, το πρόσωπο μου πολύ καλά φωτισμένο, πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε το φώτο πίσω δεν κινείται καθόλου. Περπατάω, κατεβαίνω σκαλιά. Το δεν εγώ Είναι πολύ καλή ποιότητα και φυσικά η σταθεροποίηση τρομερή ε, για να μην τρώμε πολύ χρόνο TechMiner.gr με 40 Pro από τη Huawei 4K βίντεο στα 60 κατά δευτερόλεπτο τρομερή σταθερολήση και πάλι παρά την περπατάω ανεβαίνω σκαλιά αυτό που μου αρέσει είναι ότι έχει Παράδει, πολύ, πολύ ομαλή εστίαση <σταλείς> δηλαδή ξεκινάει να εστίαζει <σταλείς> δεν είναι αυτό μπαμπαμπ <σταλείς> <Ποίοντα, σταλείς> το οποίο είναι πιο κινηματογραφικό Παρ' όλα αυτά, βλέπετε εδώ πέρα, φαίνεται η παραλία με τον ήλιο στο πλάνο. Δεν έχει κάψει τα πάντα. Με ό,τι άλλο πάλι τράβηξα, Πάρα πολύ. Και, και εστίαση, εδώ είναι η εστίαση. Α? Πολύ ομαλή. Οπ. Oh. Οπ. Oh. Πολύ oh. Οπ. Πολύ Θέλει μισό δευτερόλεπτο. Αλλά το κάνει σταδιακά. Δεν έχει αυτό oh. το πολύ απότομο. Μένα μου αρέσει. Είναι πιο κινηματογραφικό. Πιο oh. ομαλό. Ε, πάρα πάρα πολύ καλή κάμερα και είναι η συσκευή πριν να ανακοινωθεί. Δηλαδή δεν έχει στρώσει 100, τα 100% έτσι. Και ειδικά αν η συσκευή κυκλοφορήσει Νοέμβρη μεριά στην αγορά oh. έχει λίγο δουλίτσα. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πάρα πολύ καλή η ποιότητά τη. Ε, και τώρα να πάμε να δούμε το κομμάτι των επιδόσεων. Δεν έχω περάσει κάποιο παιχνίδι, δεν έχω προλάβει, όμω έχω τρέξει benchmarks. Ε, αυτά τα πρόλαβα. Η αλήθεια είναι. Ε, πού είναι τα screenshots, 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 εδώ. Εδώ είναι. Ναι. Ας πάμε εδώ, λοιπόν. Ξεκινάμε πω... Εδώ. Αυτό είναι το ε, PC Mark. 9.000. Έχουμε δει και παραπάνω, δεν είναι σε performance mode εδώ. Έτσι. Και μάλιστα ήταν με χαμηλή μπαταρία. Ε, πού είναι. Λοιπόν, Wildlife 5888 χωρίς performance mode. Πάμε στο performance mode ε, 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 τελείω για να δούμε πόσο, τι ψάρια πιάνει η συσκευή. Σlingshot Extreme 9.000 πόντου. Η GPU σπέρνει. Όταν ο 865 Plus στην παρούσα φάση φτάνει κανένα 7-7,5, άντε στην καλύτερη 9.000 πόντου στο Extreme, το slingshot. 11.202 στο ε, απλό slingshot. Όταν οι άλλοι βγάζουν κανένα 8, 30, ξέρω εγώ 9 στην καλύτερη. Δεν έχω δει 9 βασικά, γύρω στο 8, βλέπω και λέω 8. 11200, τρομερή GPU. 6331 στο Wildlife, το, ε, το καινούριο του 3D Mark. Πολύ, πολύ δυνατό σκοράκι. Αν τούτου, 673.922, ε, ε, πρόσφατα δοκίμασα το Note 20 Ultra και μου βγάλε 570 και 560. Τρομερά δυνατό σκορ. Ακόμα και τα αυτά που τρέξαμε του ε, Snapdragon του 875 είναι γύρω στα ε, ε, 650-660 χιλιάδες. 6.73. Έτσι, και τα μυαλά στα κάγκαλα. Για παιχνίδια γραφικά και τα ό,τι καλύτερο. Throttling. Σε performance mode το έτρεξα που ζε, τίνει λίγο να ζεσταίνεται παραπάνω η συσκευή ε, με maximum 4.300 γίγκανες τράξεις στο και με ένα average 278.279 σχεδόν πάρα πολύ καλές επιδόσεις ένα 11% έχασε από λόγω θερμοκρασιών ε, όταν το τρέξα την κράτσα σκρίνησε το γραμμότο σε κανονικό mode μου έδωσε περίπου τα ίδια νούμερα χωρίς throttling όμως Αυτά από benchmarks. Πάρα πάρα πολύ δυνατή η συσκευή. Δεν ξέρω αν θα δούμε κάτι έτσι πολύ πιο δυνατό ε, σύντομα. Θα δείξει όταν έρθει και η απάντηση από την Qualcomm με το Snapdragon. Θα δούμε. Ε, οπότε άριστα. άριστα. Από και πέρα μπαταρία δεν έχω προλάβει να τσεκάρω. Ε, δεν τη βλέπω να πέφτει γρήγορα με κανονική χρήση. Είναι online η συσκευή. Έχω κάνει κάποια ώρα βίντεο κτλ. για κάποιε δοκιμέ. Τη βλέπω να βαστάει καλά. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Είναι 4.400 μιλιαμπερόρε, λίγο μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε στο P40 Pro. Τη βλέπω να βαστάει. Και αν δεν βαστάει, έχει τον 66 w φορτιστή στην συσκευασία, η οποία σε ένα μισά ωράκι σου έχει φορτίσει στο 100% τη μπαταρία. Έτσι, δεν έχουμε τσιγκούνιε και βλακίε τώρα. Δεν θα σου δώσω φορτιστή με τη συσκευή και τράβα πάρε μόνο σου. Έτσι. Γιατί όταν σκά το χιλιάρικο, πρέπει να έχει μέσα φορτιστή. Τέλο. Και αυτά για όσου θέλουν να ακολουθήσουν. Το παράδειγμα αυτό. Γιατί σύντομα θα δούμε για κάτι τέτοιο και από άλλου. Ε, βγάλα τα πλαστικά που έχει μέσα η συσκευή, να κάνει οικονομία στα πλαστικά. Όπω έκανα. Μια άλλη κινέζικη εταιρεία το ανακοίνωσε, θα το κάνει έτσι τέλο πάντων. Τέλο πάντων, αυτά από τη συσκευή ελπίζω να έχω λίγο παραπάνω χρόνο μαζί τη ώστε να κάνω κι άλλε δοκιμέ και να. Ε έχω μια πολύ πιο ολοκληρωμένη άποψη. Θα νομίζω αρκετά χορταστικό αυτό που έχω μέχρι στιγμή στα χέρια μου. Φαίνεται και μια πολύ decent συσκευή. Ε, τώρα όσον αφορά το App Gallery, έχει γεμίσει πολλές εφαρμογές και ελληνικές. Έχουν μπει όλες σχεδόν οι τράπεζες. Νομίζω μένει πειραιός ακόμα δεν έχει μπει. Ε, η οποία θα μπει λίγαν συντόμως έχει ανακοινώσει. Απλά ετοιμάζει την εφαρμογή της και αυτή. Έχουν μπει τάξη, τον έχει μπει τάξη, έχει μπει e food, έχει μπει... Να το ξέρω, εγώ το e food πετάχτηκε. Ε, έχει και κάποια προωθητικά ωραία πραγματάκια με δωράκια αυτή την περίοδο, αν κατεβάσει ελληνικέ εφαρμογέ. Έχει πολύ πραγματάκι, γεμίζει συνέχεια. Έχουν επιτράπτες λοιπόν τα social media, τα περισσότερα μέσα και όποια δεν είναι μπαίνει στη σε σελίδα και το κατε, κατεβάζει το APK. Ε, έχουμε και το More το Petal Search που κατεβάζει απευθείας ένα APK αν δεν έχει στην, εφαρμο, αν βρούμε την εφαρμογή στο ε, App Gallery. Δεν νομίζω ότι θα σας λείψει κάτι. Οπ, oh, και Tinder για τους έτσι πιο ερωτικούς. Ε, είναι νομίζω πλήρε τον βασικό χρήστη. Τώρα, αν θέλετε εφαρμογέ Google, αν έχετε το Gmail σα, το οποίο μπαίνει στο email τη Huawei, εδώ βλέπει, μπορείς μπορεί να περάσει Gmail και να παίρνει τα email εκεί. YouTube θα βρει πολλέ εφαρμογέ για να βλέπει τα βίντεο μέσα στο App Gallery και έχει το YouTube Vans για παράδειγμα που γλιτώνει και τι διαφημίσει. Αυτό δεν θέλω, δεν μου αρέσει να το λέω, αλλά γιατί ναι, μετά τα να χειρόμενα να κάνω εγώ βίντεο. Ε, Λοιπόν, δεν θα έχεις τις πιο επαγγελματικές εφαρμογές της ε, Google, όπως τα Analytics, το AdSense για διαφημίσεις, ε, το YouTube Studio αν είσαι Creator, αλλά θα μπαίνεις από τη σελίδα. Εντάξει. Δεν είναι το βέλτιστο, αλλά υπάρχει και εκεί πέρα λύση. Στα υπόλοιπα, Facebook, Twitter, ε, Instagram, ε, ε, Viber, WhatsApp κτλ, όλα... Σνάπθεσα το. Σναπ, θα το Θα βρείτε την ακρή μέσα από το App Gallery ή το Petal Search που έχει εδώ widgetάκι και τα βρει απευθεία από εδώ πέρα. Και σου βγάζει και τα Updates. Και Netflix, έτσι. Πλέον υπάρχει το APK και παίζει κανονικά στην συσκευή. Ε, αν είσαι επαγγελματία και θέλει τώρα ε, αυτά που είπα προηγουμένω, YouTube Studio, ε, το OneDrive σου κτλ. Εκεί ίσω να μην κάνει. Για τα υπόλοιπα όλα, τον απλό χρήστη που θέλει μια άριστη κάμερα κτλ., εγώ το βλέπω μια χαρά. Μένει μόνο να δούμε και την τιμή, γιατί μέχρι στιγμή δεν την γνωρίζω. Έχω ακούσει διάφορε τιμέ. Θα δούμε αύριο. Όμω ε, να πούμε ότι ε, τα PlayService λέει ο άλλο: ε, Γιατί κάνει ένα χιλιάρικο συσκευή, δεν έχει PlayService. Ε, τα PlayService πηγαίνει σε μια συσκευή κοστίζει γύρω στα 5 ευρώ. Τα υπόλοιπα είναι το development τη συσκευή, είναι τα υλικά, είναι τα επεξεργαστέ, είναι οι κάμερε, είναι τα πάντα. Δεν μπορεί δηλαδή, αντικειμενικά δεν μπορεί να πέσει η τιμή στα 600 ευρώ επειδή δεν έχει PlayService και να έχει αυτή την κάμερα, αυτή την οθόνη, αυτή την μπαταρία, αυτή τη φόρτιση, αυτέ τι κάμερε, αυτά όλα και αυτή την κατασκευή. Έτσι. Αυτά λοιπόν. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να κάνω κλείσιμο. Αν σα άρεσε το βίντεο, thumbs up. Subscribe αν έχετε κάνει τα link για το στην περιγραφή. Καθώ και ένα link με το άρθρο για να δείτε κάποιε φωτογραφίε και τι φωτογραφίε αυτέ σε πλήρη μέγεθο. Ε, σε πλήρε μέγεθο. Ε, για να μιλάμε και σωστά ελληνικά. Ε, Παντήστε καμπάνια και να παίρνετε Και να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Και μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε.